Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε αυτό το μελανάκι χρησιμοποιώντας ένα kit γεμίσματος που λέει ότι κάνει και για Hewlett Packard, που πήρα από το eBay, και αυτό το μελάνι μαύρο, το οποίο είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται και σύρικα. Θα το βγάλω τώρα να σας το δείξω. Αυτό εδώ το μελανάκι. Πάμε να δούμε για αρχή τι περιέχει το kit γεμίσματος. Λοιπόν, έχει δύο πλαστικά, σε αυτό εδώ που μπαίνουν για την αποσυμπίεση, και μία σιρεγκούλα. Λοιπόν, το άλλο είναι ήδη έτοιμο, τοποθετημένο. Εδώ μπαίνει το μελάνι. Και ας ξεκινήσει το πείραμα. Λοιπόν, αποσφραγίσαμε τη συσκευασία. Το εδώ είναι. Έχει καπάκι, ενσωματωμένη βελόνα. Βλέπετε, ωραίο. Για να μην χαλάσει δεκάδες σύριγγες. Έτοιμο το δίνουν. Να δούμε. Λοιπόν, λέει ότι έχει μέσα 30 ml. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκολλάτε εδώ την ταμπελίτσα. Έχετε δει άλλο μου βιντεάκι πως γεμίζουν το Hewlett Packard. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, όπως θα δείτε, ξεκολλάει το χαρτάκι. Στην τρίτη εδώ θα τοποθετήσουμε το μελάνι. Ξεβιδώνουμε το καπάκι. Το καρφώνουμε στην τρίτη και τώρα γεμίζουμε, πιέζουμε μέχρι να γεμίσει σε κάποιο σημείο. Περίπου το πολύ 10 ml να βάλουμε. Όπως θα δείτε, το γέμισα πολύ. Λοιπόν, γιατί θα ίσως χαθεί κάποιο όταν κάνουμε την αποσυμπίεση. Φοβερή έξυπνο αυτό εδώ πέρα το μελανάκι με τη σύρικα για το που το πιέζεις από πίσω. Μετά επιλέγετε το σωστό βυσματάκι. Τοποθετείτε τη σύριγγα. Εδώ θα δείτε ότι έχει μια τρυπούλα. Εδώ μπαίνει η σύριγγα. Μην γίνουμε χάλια με τα μελάνια. Λοιπόν, μετά τώρα θα κλείσω το χαρτάκι και θα κάνω αποσυμπίωση και το μελάνι είναι έτοιμο να ξαναλειτουργήσει σαν καινούριο. Ούτε να δίνετε 10 ευρώ στα πανεγεμίσματα, τίποτα. Το refill kit μου κόστησε 1,5 ευρώ. Με τη σύριγγα και τα υπόλοιπα. Το μελανάκι αυτό το εξειδικευμένο με τη σύριγγα, αυτό εδώ άλλο 1,5 ευρώ. Δηλαδή με 3 ευρώ και το γεμίζεις, πες αν παίρνει 5 με 10 ml μέσα, αυτό έχει 30. Στην πραγματικότητα το αγοράς έχει 5 αυτό. Οπότε είναι 6 γεμίσματα, αλλά παίρνει παραπάνω και θα χαθεί και λίγο στην αποσυμπίεση. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο κλείσιμο και στην αποσυμπίεση. Λοιπόν, το καθαρίσαμε, το σκουπίσαμε και επειδή δεν κολλάει και καλά, έβαλα λίγο ζηλοτάιτ, έκλεισα και το μελάνι στο περίσσεψα και τώρα θα το βάλω στο μηχάνημα αποσυμπίεσης για να τρέξει λίγο, για να φανεί ότι δουλεύει. Λοιπόν, όπως θα δείτε, τοποθέτησα και τράβηξα λίγο αέρα. Μέσα θα δείτε ότι έχει στάξει το μελάνι και είναι έτοιμο για χρήση. Το βάζετε εδώ, το αποσυμπιέζετε από κάτω, τρέχει λίγο, μην το αδειάσω μιας και το γέμιζα, και είναι έτοιμο. Τώρα θα αφαιρέσω για να δείτε το λίγο μελάνι που έχει μέσα, και εδώ βλέπετε τη σύριγγα όπου έχει το μελάνι μέσα,
όπως συμπιέστηκε. Και είναι έτοιμο για χρήση. Έχει βγει και ο αέρας. Πάω τώρα να ξεπλύνω τα σύνεργα για την επόμενη φορά. Και έτσι είναι έτοιμο. Το βγάζετε μετά από τη συσκευή το μελανάκι. Θα δείτε που το βγάλω τώρα και θα είναι έτοιμο. Το μελάνι είναι έτοιμο. Λοιπόν, έχει δύο τέτοια. Διαλέγετε όποιο κάνει σε εσάς ανάλογα το... Θα από κάτω το μελάνι, την κεφαλή μέχρι ποιο σημείο έχει, βλέπετε εκεί. Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο, οπότε έβαλα το άλλο, έχει δύο μέσα. Λοιπόν, είναι έτοιμο το μελάνι εδώ, φουλ γεμάτο, πιο πολύ από δε. Για χρήση, μέσα σε 5 λεπτά έχετε ένα έτοιμο μελάνι, ούτε τρέχετε, περισσεύει και πολύ, αν θέλετε μπορείτε να βρείτε και μπουκάλια. Θα σας δείξω και τιμές μετά που τα πήρα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο έξυπνο βίντεο. Γεια σας. Πάντως είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Βλέπετε ότι ούτε καν η σελίδα δεν λερώθηκε ιδιαίτερα. Χρειάζεται ένα ζηλωτέ πάνω το κάνετε σαν και εμένα, όπως δεν κατάφερα να κολλήσω καλά το χαρτάκι γιατί έβαλα πάρα πολύ μελάνι. Θα δείτε. Τη συσκευή αυτή εδώ πέρα. Για να γεμίζετε που έχει έτοιμη ριβελώνα. Και καπάκι, γιατί ξαναγεί, πάντα έχει για άλλα γεμίσματα. Και το refill kit 3-1 που έχω πάρει. Λοιπόν, θα σας δείξω σε λίγο παρακάτω μετά πόσο και από πού τα αγόρασα και επιλογή σας. Αλλιώς κλασικός παντροπαράδοντος τρόπος, μελάνι χύμα και σύριγγα. Αλλά πάλι άμα χαλάει η σύριγγα φράζει, καλύτερα αυτό έτοιμο το πετάτε, 1,5 ευρώ, 30 ml, μια χαρά είναι. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τιμές, θα μπω σε λίγο να κοιτάξω και θα σας πω. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο έξυπνο βίντεο, γεια σας. Εδώ βλέπετε το 3-1 refill kit που χρησιμοποίησα, με το κλιπάκι. Εδώ βλέπετε και το πουλάει στη τιμή 1,5 ευρώ περίπου, άλλο το βρείτε φθηνότερα, άλλο ακριβότερα. Κοντά στα 2 ευρώ το έχουν όλοι. Αυτό είναι με παράσινα, όπως βλέπετε, κλιπάκια. Αυτό που περιέχει το πακέτο, τα δύο για να προσαρμόζετε στο μελάνι, τη σύριγγα και το κλιπάκι που για να κάνετε την αποσυμπίεση. Εδώ βλέπετε ότι η τελική τιμή είναι 47 με τα μεταφορικά στην πόρτα σας, δωρεάν τελείως. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, και το μελανάκι που χρησιμοποίησα είναι αυτό εδώ. Θα το βρείτε και αυτό από πολλούς πολιτές και σε πολλά χρώματα. Εδώ μπορείτε να δείτε. Δηλαδή το έχει σε όλα τα χρώματα. Στο μαύρο και αυτό είναι 47, λέει ότι το έχει. Εδώ λέει κάποια χαρακτηριστικά, έχει 30 ml μόνο αυτό στέλνουν. Και αν δεν θέλετε, να θέλετε να έχετε δική σας σύριγγα, μπορείτε να πάρετε κάτι τέτοιο που είναι πολύ πιο μεγάλο, μπουκάλι ολόκληρο, στα 2,5 με 3 ευρώ, 2,56 λέει εδώ. 100 είναι αυτό, 100 ml, δεν είναι τόσο τεράστιο όπως φαίνεται. Και εδώ βλέπετε και τα άλλα χρώματα που έχουν. Το κίτρινο είναι πιο φθηνό από ό,τι βλέπω και τα παίρνετε όλα μαζί. Προσωπικά με έχει βολέψει η συριγκούλα, αν θέλετε να λερώνεστε.
αλλά μπορείτε να πάρετε μία σύρικα και μετά να προσπαθείτε να το γεμίσετε, να πάρετε ένα μεγάλο και να γεμίζετε με το μπουκαλάκι τη σύρικα και να χρησιμοποιείτε το 3 σένα μετά και να γεμίζετε το μελάνι. Γενικά βλέπετε λέει, τα 30 ml με τη σύρικα όλα 1,5 ευρώ και πάτε κάπου και σας ζητάνε 5 και 10 ευρώ για το γέμισμα και σας βάζουν 5 μέσα, 5 με 6 ml, άντε 10 ml. Φανταστείτε πόσα γεμίσματα μπορείτε να βγάλετε με 2,5 ευρώ με τα 100, αν το πολύ βάζετε 10 ml με στο μελάνι σας. Πόσο κέρδος έχουν τα μαγαζιά που ξαναγεμίζουν μελάνια. Πάμε μέχρι το επόμενο έξυπνο βίντεο. Γεια σας.